Θα συνομιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπαχ. Καλώς ορίσατε, Γραμματέα. Καλησπέρα σας. Ξεκινώ τη συζήτησή μας ζητώντας μια, ένα σύντομο σχόλιο, μια σύντομη εκτίμηση για τις σχέσεις μας με τη γειτονική Τουρκία. Ε, Εξαφορμής, των προκλήσεων του στην Κυπριακή ΑΟΣ, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ζήσουμε κάτι αντίστοιχο και στον εθνικό μας χώρο, ε, και πόσο πιθανό είναι ένα θερμό επεισόδιο. Νομίζω πρέπει να ανησυχούμε, ασχετά αν πρέπει με ψυχραιμία να αντιμετωπίζονται όλα αυτά τα ζητήματα που βέβαια δεν σημαίνει ενδοτικότητα ή υποχωρητικότητα ή αν θέλετε συγκάλυψη με την τακτική του στροθοκάμιλου που μας συνήθισε τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση η σημερινή να κρύβεται στην άμμο δηλαδή για να μην βλέπει την πραγματική επιθετικότητα και προκλητικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας ενάντια σε κυριαρχικά μας δικαιώματα και βεβαίως νομίζω ότι είναι ένα γαϊτανάκι εξελίξεων η τουρκική εξωτερική πολιτική ποτέ στην ιστορία δεν ήταν μεμονωμένα γεγονότα. Ε, πιστεύω ακράδαντα και αυτό που, που βλέπει φαντάζομαι και όλος ο ελληνικός λαός πλέον ότι πάει με σχέδιο σταδιακά να κατοχυρώνει αυτό που θεωρεί η ίδια δικαιώματα παραβιάζοντας και το διεθνές ε, δίκαιο, αυτό που ισχύει σήμερα και βέβαια σταδιακά κατοχυρώνει ε, αμφισβητήσεις γκριζαρίσματα ζωνών κλπ. Η κλ. στάση της Ευρώπης απέναντί μας και απέναντι στην Τουρκία, πώς τη βλέπετε, σας ικανοποιεί? Όχι, νομίζω ότι και το αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής ήταν απογοητευτικό, άσχετα από τους τόνους που για... Εγώ θα έλεγα για λόγου σκοπιμότητα η κυβέρνηση το, τα ανέδειξε. Όμω αυτή η γενικολογία του αέρα. θα υπάρξουν ή θα μείνουμε στα λόγια. Καταρχήν δεν υπήρξε καμιά κύρωση. Δεν υπήρξε, όχι. ότι παρακολουθού... παρακολουθούμε, τι τις εξελίξεις, θα τις παρακολουθούμε και βεβαίως και τα δύο μέρη και κυρίως η Τουρκία σήμερα να τηρεί το διεθνές δίκαιο. Αυτό έλεγε στην ουσία η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα δούμε σε μια πορεία ανάλογα τις εξελίξεις. Και βέβαια δεν νομίζω, ήδη ήθελε σε αυτή τη σύνοδο ήδη η Γερμανία, η Ολλανδία ή άλλες χώρες να βάλουν και βέτο, να μην προχωρήσουν ούτε καν αυτή η φραστική και τα λόγια του αέρα που υπόθηκαν, αυτή η δήλωση που έκανε τελικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από αυτή τη σκοπιά πιστεύω ότι χρειάζεται επαγρύπνηση, να βλέπουμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, ρεαλιστικά, γιατί τέτοια πρέπει να είναι και η αντιμετώπιση. Γιατί σταδιακά οδηγούμαστε σε de facto διχοτόμηση έτσι κι αλλιώς της Κύπρου που κατέχει το 40% εδώ και 45 χρόνια και προχωρά σε διεκδίκηση τέτοιων ζωνών των οικοπαίδων στην Κυπριακή ΑΟΣ και βεβαίως έχει τις διεκδικήσεις της και στο Αιγαίο και βεβαίως μπροστά, δεν ξέρω αν θα είναι άμεσα ή αργότερα, φοβό, ε, φοβόμαστε αυτό λέει η ανάλυσή μας τουλάχιστον, ότι θα έχουμε και επεισόδιο Τη μια ή τη άλλη μορφή σε ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, σε ελληνικά χωρικά είδατα, όπω είναι στο Καστελόριζο, για παράδειγμα, που είναι ένα πιθανό σενάριο. Έρχομαι τώρα στι εκλογές που έχουμε μπροστά μας και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας αν ευελπιστεί το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα έχει ένα αποτέλεσμα καλύτερο από αυτό των ευρωεκλογών. Σας ρωτάω διότι βλέπω ότι πάλι αρχίζει και στείνεται όσο προχωρούμε προς τις 7 Ιουλίου σκηνικό πόλωσης ενώ παράλληλα φαίνεται ότι ορισμένες από τις διαρροές του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική του φθορά οδεύουν σε μικρά ακόματα τα οποία είναι ανάμεσα στο ΚΚΕ και στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχετε δίκιο στην επισήμανση ότι γίνεται προσπάθεια να στηθεί σκηνικό πόλωση. Βέβαια, εδώ που τα λέμε και ο ελληνικό λαό το, το βλέπει αυτό ε, ο ίδιο, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά. Ε, και βεβαίως καταλαβαίνει ότι δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία αν η διαφορά θα είναι 12 μονάδες με τη Νέα Δημοκρατία ε, του ΣΥΡΙΖΑ αν θα είναι 10, αν θα είναι 8 μονάδες επί της ουσίας δηλαδή δεν θα αλλάζει τίποτα και από αυτή τη σκοπιά νομίζουμε ότι κατανοεί ένας ε, Ευρύτερα, λαϊκέ δυνάμει, ο κόσμο σήμερα ότι οι εκλογέ αυτέ είναι πολύ πιο κρίσιμε από τι ευρωεκλογέ, είναι εθνικέ εκλογέ και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται Φάρθουν, αυτή η δύναμη, απογοη... αυτή η δύναμη. Γρανατέα, που η απογοητευμένη ημέρα αριστερή... θα μπορεί να καθυστερεί και να εμποδίζει αντιλαϊκά μέτρα. Οι απογοητευμένοι ΣΥΡΙΖΑ αριστερή... δεν μπορεί να το κάνει. Αυτοί αυτό. που απογοητεύτηκαν από την εφαρμογή μνημονίων από το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4-4,5 χρόνια αυτό... θα έρθουν αυ... σε εσά αυ... ή αυ... να το πω έτσι έτσι τώρα, ε, ή θα πάνε στο βαρουφάκι. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να πάνε ούτε στο βαρουφάκι, ούτε σε άλλα τέτοια κόμματα μιας χρήσης, που τα εμφανίζουν προεκλογικά έχουμε γνωρίσει πλέον και υπάρχει εμπειρία τα τελευταία χρόνια πώς εμφανίστηκαν και πού κατέληξαν και το ποτάμι και η ΑΝΕΛ και η Ένωση Κεντρών και η Δημάρ και το Λάος πιο πριν και μια σειρά τέτοια σχήματα που εμφανίστηκαν ως διάτοντες αστέρες έπαιξαν το ρόλο τους για να απο, αποσπάσουν ψήφους από ένα ρίζοσπαστισμό, από μια διάθεση να εκφραστούν μέσα και από το ΚΚΕ λαϊκές δυνάμεις. Αυτό το ρόλο θεωρούμε ότι παίζει ο Βαρουφάκη λειτουργεί δηλαδή αντικειμενικά ως ανάχωμα προς το ΚΚΕ. Ο ελληνικός λαός όμως πιστεύουμε το έχει την πείρα. Θεωρείτε δύναμη. Επικίνδυνη συστημική δύναμη, όχι απλώς συστημική δύναμη. Άλλωστε η ίδια η πορεία αυτού του γνωστού Golden Boy, ε, ανθρώπου του Σόρος, όπως ο ίδιος έχει, έχει πει ε, ήταν χαρακτηριστική για το που οδήγησε την ελληνική οικονομία και την πορεία, το πρώτο εξάμεινο που είχαμε τις διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ως Υπουργό Οικονομικών. Στην ουσία προετοίμασε το επέτειος, τρίτο μνημόνιο, σήμερα, υπόγραψε για τα σήμερα προηγούμενα ανέλογη. Σήμερα είναι η Capital Controls, Γραμματέα. Βεβαίω και ήταν ο βασικό υπεύθυνο και ο ενορχιστρωτή όλη αυτή τη προσπάθεια τότε που έγινε και που κατέληξε στη γνωστή ουσιαστικά τραγωδία και σε εκείνο το περίφημο δημοψήφισμα. Που το όχι έγινε, ναι. Σε μια βραδιά, με ένα τρίτο πιο βάρβαρο μνημόνιο από ό,τι τα προηγούμενα, και που συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τον ελληνικό λαό τόσα ε, χρόνια τώρα. Αλλά και οι, οι σημερινέ του απόψει, είτε για το Κυπριακό, που στην ουσία είναι υπέρμαχο τη διχοτομική λύση, αυτά που έχει πει, είτε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε για μια σειρά άλλα ζητήματα, ακόμα και συνεργασιών, όπου βλέπει και συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το έχει πει άλλωστε, ώστε να κολλήσει ω τσόντα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι άχρηστη ψήφο αυτή. Θα πρέπει ο ελληνικό λαό, ιδιαίτερα η νεολαία. Οι τμήματα της νεολαίας που σκέφτονται να ψηφίσουν ένα τέτοιο, για παράδειγμα, κόμμα μιας χρήσης, να απομακρυνθούν τώρα όσο είναι καιρός, γιατί αύριο θα το μετανιώσουν και να ενισχύσουν αυτή τη δύναμη που μπορεί πραγματικά και μέσα στη Βουλή να εμποδίσει μέτρα. Φαντάζεστε να είχε το ΚΚΕ 15% για παράδειγμα, ούτε τα μνημόνια δεν θα μπορούσαν να περάσουν, ούτε τα αντιλαϊκά μέτρα δεν θα μπορούσαν να περάσουν. Ερώτημα Όλες οι μέχρι απλό. σήμερα οι κυβερνήσεις και η Αυριανή, αν θελήσει να περάσει τέτοια μέτρα. Ερώτημα απλό, ε, που φαντάζομαι ότι θα σας το θέτουν άνθρωποι που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, δεν είναι ίσως κομμουνιστές, αλλά είναι αριστεροί που νιώθουν, ξαναλέω, προδομένοι από όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια. Τι έχει να τους προσφέρει την επόμενη μέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα, αν το ενισχύσουν. Ποιε θα είναι οι πρώτε σα κινήσει, να το πω έτσι, στη Βουλή, αν μπείτε ενισχυμένοι με μεγαλύτερη δύναμη. Καταρχήν, τι θα διεκδικήσει. Καταρχήν έχουμε έτοιμες προτάσεις νόμου έχουμε έτοιμες προτάσεις που αφορούν και την ανακούφιση των ανέργων και τα ζητήματα του ασφαλιστικού συστήματος και τα ζητήματα του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ και επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μια σειρά τέτοια προβλήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα. Αφορούν τον εργαζόμενο λαό, ο οποίος ματώνει όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπει, δεν βλέπει και καμιά προοπτική. Άρα η, η στάση του ΚΚΕ στις ψηφοφορίες της Βουλή, οι προτάσεις που θα καταθέτει, η πίεση που θα ασκεί σε μια επόμενη κυβέρνηση η οποία θα βαζί, βαδίζει στις ράγες της μεταμνημονιακής μεν εποχής, αλλά που θα είναι με όλα τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους σε ισχύ και θα έχει και νέες δεσμεύσεις όπως έχει πάρει ήδη η κυβέρνηση και έχει δρομολογηθεί ουσιαστικά η πολιτική της επόμενης κυβέρνησης με δεσμεύσεις απέναντι στην υλοποίηση διαρθρωτικών μέτρων που αφορούν και το ασφαλιστικό και τις ιδιωτικοποιήσεις και τους πληστηριασμούς και μια σειρά ζητήματα που αφορούν τον εργαζόμενο, τον μισθωτό αλλά και τους αυτοαποσχολούμενους, τους απλούς ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται με μια μικρή επιχείρηση που έχουν στο χέρι να τα βγάλουν πέρα και χρωστάνε τα μαλλιά τη κεφαλή του εξαιτία τη πολιτική που ακολούθησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα και πλέον χρόνια, αλλά και οι προηγούμενε κυβερνήσει τη Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ. Το ΚΚΕ θα είναι εκεί. Θα μπορούμε να αποτρέπουμε τέτοια μέτρα και βεβαίω θα μπορούμε να αναπτύξουμε του αγώνε, να πιέζουμε γιατί και έξω από τη Βουλή. Η παρουσία των οργανωμένων δυνάμεων, των συλλογικών των φορέων, των μαζικών φορέων του λαϊκού κινήματος έχει σημασία να ασκεί πίεση προς τους υπουργούς, προς την κυβέρνηση, για να μπορεί να παίρνει μέτρα έστω στοιχειώδους ανακούφισης των εργαζομένων σε αυτή την κατάσταση σήμερα και βεβαίως θα σημάνει το άνοιγμα ενός δρόμου έτσι ώστε αύριο να γίνει δυνατό να υπάρξει μια πραγματική λαϊκή διακυβέρνηση. Σας ευχαριστώ Θερμά, ευχαριστώ το γενικό γραμματέα Εγώ του κομμουνιστικού ευχαριστώ. κόμματος τον Κύριο Κουτσούμπα.